Πράγματι, η Ολομέλεια των Προέδρων έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση ζητώντας την άμεση και διαρκή αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα με βάση τον νέο πτωχευτικό κώδικα, όπως είναι γνωστό, που ισχύει πλέον και για τους ιδιώτες πολίτες της χώρας μας. Ήδη έχει προγραμματιστεί μια έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας την Τετάρτη το απόγευμα διαδικτυακά, που ανάμεσα στα υπόλοιπα ζητήματα θα τεθεί και αυτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση ήδη έχει αναστείλει προσωρινά, πρέπει να πούμε, για τον Ιούνιο τους πληστηριασμούς, όμως αυτό το μέτρο δεν ικανοποιεί τις θέσεις της Ολομέλειας, δεδομένου ότι με βάση τον νέο κώδικα, το πτωχευτικό κώδικα όπως είναι γνωστό, από το Σεπτέμβριο υπάρχει δυνατότητα έναρξης πληστηριασμών και κατασχέσεων φυσικά κατά της πρώτης κατοικίας όλων των οφειλετών της χώρας. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόνοια, δεδομένου ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως έχω πει και στο παρελθόν, πλέον δεν υφίσταται στη χώρα μας, όπως την ξέραμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και αφορά η όποια προστασία θα αφορά ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό πιστωτών. Συνεπώς, η επίσημη θέση της Ολομέλειας είναι ότι θα πρέπει να ανασταλεί αυτή η διαδικασία μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα, και την Τετάρτη το απόγευμα που θα συγκληθεί η Ολομέλεια και με αυτό το θέμα, θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις περαιτέρω επί του ζητήματος.